Καλησπέρα σα. Ονομάζομαι Ιάρου Μαρία και εργάζομαι στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρηση του ΑΠΙΦΙΤΑ στην υπηρεσία υποστήριξη ατόμων με αναπηρία. Ε, σήμερα θα σα παρουσιάσουμε την εισήγηση που ετοιμάσαμε στη συνεργασία με την κυρία Τσουράκη και την κυρία Χατζηγεωργίου και έχει ω θέμα την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρηση του ΑΠΙΦΙΤΑ, εξέλιξη των υπηρεσιών, προκλήσει και, και μελλοντικέ προοπτικέ. Ένα από του στόχου που έχει θέσει ο Οργανισμό Εθνών για την οικοδόμηση ενό βιώσιμου μέλλοντο για όλου αφορά στη διασφάλιση μια εκπαίδευση χωρί αποκλεισμού, που προάγει ευκαιρίε διαβίου μάθηση για όλου σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευση. Πώ μπορούν όμω οι βιβλιοθήκε να εμπλακούν σε αυτό και πώ μπορούν πιο συγκεκριμένα οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκε να συμβάλλουν σε αυτό το στόχο. Οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκε Οφείλουν να υποστηρίζουν τη δίκαιη πρόσβαση στην εκπαίδευση, την έρευνα και τη διδασκαλία, να εξυγχρονίζονται με βάση τι τρέχουσε ανάγκε και άρα να έχουν συμπεριληπτικό χαρακτήρα, δημιουργώντα υπηρεσίε και χώρου κατάλληλου για όλου, συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων με αναπηρίε. Η προσπάθεια στο θέμα αυτό της Βιβλιοθήκης και Κέντρου πληροφόρηση του ΑΠΗ ξεκίνησε το 2003, όταν σε συνεργασία με την Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής, υπό Επιτροπή για τις Αναπηρίες και Επιτροπή Προσβασιμότητας, και σε συνεργασία με τον πρώην καθηγητή κύριο Χαρίτον Απολάτογλου, φιλοξενήθηκε στο Επιστημονικό Αναγνωστήριο Σταθμός Εργασίας για την εξυπηρέτηση κυρίως φοιτητών και φοιτητριών με προβλήματα όρασης. Ο σταθμό εργασία ήταν εξοπλισμένο με εκτυπωτή Braille, συσκευέ οθόνη Braille, τηλεοράσει κλειστού κυκλώματο και λογισμικό αναγνώστη οθόνη. Το 2016, κατόπιν πρωτοβουλία τη πρώην Διευθύντρια κυρία Εκατέρίνη Νάστα, συστάθηκε ομάδα εργασία τη Κεντρική Βιβλιοθήκη με σκοπό να ενισχύσει το έργο τη προσβάσιμη πολυτροπική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ελεγχόμενη Πρόσβαση ΑΜΕΛΥΠ. Περισσότερα για την AMELIP θα, θα πούμε στη συνέχεια. Η συγκεκριμένη ομάδα λοιπόν, που αποτελούνταν από τι συναδέλφου Παρθένα Βασιλιάδου, Φωτεινή Λιόλου, Χρυσούλα Χαζηράκη και Μαρία Ειρήνη Τσουράκη, σε συνεργασία με την Επιτροπή Κοινωνική Πολιτική και Υγεία και το Κέντρο Ενταξιακή Πολιτική, ενίσχυσαν το έργο τη ΑΜΕΛΙΠ με τη διάθεση 150 ηλεκτρονικών συγγραμμάτων. Το Μάρτιο του 2019. Ε, ξεκίνησε επίσημα η λειτουργία τη Υπηρεσία Υποστήριξη Ατόμων με Αναπηρία στο φοιτητικό αναγνωστήριο τη Κεντρική Βιβλιοθήκη. Η Υπηρεσία, σε συνεργασία με το Γραφείο Υποστήριξη Φοιτητών Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων, την Επιτροπή Υγεία και το Κέντρο Ενταξιακή Πολιτική, απευθύνεται και εξυπηρετεί άτομα με εντυπωσιακή. Εντάσσεται στο έργο Κοινωνική Μέριμνα Φοιτητών του ΑΠΙΦΙΤΑ και στο πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διαβίου Μάθηση. Επιστημονικό υπεύθυνο του έργου είναι ο πρίτανης και αντιπρίτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητική Μέριμνα, καθηγητή κ. Δημήτριος Κοβέος. Οι υπηρεσίε που παρέχονται είναι προσβάσιμο φυσικό χώρο. Ο χώρο είναι προσβάσιμο. Τόσο σε άτομα με οπτική αναπηρία, όσο και σε άτομα με σωματική αναπηρία. Υπάρχει είσοδο με ράμπα για αμαξίδια, ειδικό χώρο στάθμευση, ειδική καθοδηγητική σήμανση, το ύψο των γραφείων των σταθμών εργασία μπορεί να ρυθμιστεί και υπάρχει επίση και κατάλληλο φωτισμό. Οι σταθμοί εργασία είναι εξοπλισμένοι με ειδικά εργαλεία και λογισμικά που αγοράστηκαν στο πλαίσιο του έργου Κοινωνική Μέριμνα των Φοιτητών, αλλά και από τα εργαλεία που προπήρχαν στο χώρο του επιστημονικού αναγνωστήριου και μεταφέρθηκαν στο νέο χώρο τη υπηρεσία για να ενισχύσουν τη δράση τη. Πιο συγκεκριμένα, τα εργαλεία που έχουμε είναι συσκευέ οθόνη Braille, εκτυπωτή Μπραι, γραφομηχανή Braille, συσκευή παραγωγή ανάγρυφων γραφικών, τηλεοράσει κυκλ, κλειστού κυκλώματο, φορητή συσκευή κλειστού κυκλώματο, εναλλακτικά ποντίκια, πληκτρολόγιο μεγάλων πλήκτρων, κυκλικοί διακόπτε, βραχίων εστίριξη ειδικών διακοπτών. Και τα λογισμικά, Supernova, ανεξάρτητη μονάδα ανείχνευση ματιών για εξομοίωση του ποντικού, Abifine Reader, Easy Converter, Easy Reader και λογογράφο. Οι φοιτητέ και οι φοιτήτριε με αναπηρία... Ε, διαβάζουν ε, ε, με διάφορους τρόπους, χρησιμοποιώντας εναλλακτικές μορφές. Άλλοι επιλέγουν τη γλώσσα ανάγνωσης και γραφής Μπράιχ, άλλοι τη μεγεθυμένη μορφή και μεγάλος αριθμός των ανθρώπων αυτών επιλέγουν να διαβάζουν σε ακουστική μορφή, χρησιμοποιώντας ένα ειδικό λογισμικό που ονομάζεται αναγνώστης οθόνη. Και αυτό που κάνει ουσιαστικά είναι να διαβάζει με ανθρώπινη φωνή ό,τι αποτυπώνεται στην οθόνη. Κατόπιν λοιπόν αιτήματο του φοιτητή ή τη φοιτήτρια, Παρέχουμε μετατροπή και εκτύπωση σε γλώσσα ανάγνωση και γραφή Braille, μετατροπή και εκτύπωση σε μεγεθυμένη μορφή, μετατροπή και διάθεση προσβάσιμων αρχείων ηλεκτρονικών μαθημάτων μέσω τη πλατφόρμα του e-learning, και μετατροπή και διάθεση προσβάσιμων ηλεκτρονικών ακαδημαϊκών συγγραμμάτων μέσω τη ψηφιακή βιβλιοθήκη τη Αμελήμπ. Παρέχουμε επίσης εκπαίδευση χρηστών. Προσπαθούμε να εκπαιδεύουμε τους χρήστες μας πάνω στην υποστηρικτική τεχνολογία, τα εργαλεία και τα λογισμικά δηλαδή που υπάρχουν στο χώρο της υπηρεσίας, στην ορθή χρήση της Αμελίπ, στην χρήση της ιστοσελίδας και του καταλόγου της βιβλιοθήκης, σε βασικές αρχές μεθοδολογίας έρευνας και τους ενημερώνουμε για άλλες διαθέσιμες υπηρεσίες που τους αφορούν εντός του ΦΙΤΑ. Ε, όλα τα παραπάνω, όλες οι παραπάνω παρεχόμενες υπηρεσίες δεν θα ήταν εφικτές αν δεν είχε υπάρξει ένα δίκτυο συνεργασιών και εκτός, εντός της πανεπιστημιακής κοινότητα, συνεργαζόμαστε με το Γραφείο Υποστήριξης Φοιτητών Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων, την Επιτροπή Υγείας και το Κέντρο Ενταξιακής Πολιτικής. Επίσης, η βιβλιοθήκη είναι μέλος του συνεργατικού δικτύου διαθετών προσβάσιμης βιβλιογραφίας του ΣΕΑΒ. Ε, το δίκτυο λειτουργεί στο πλαίσιο του ΣΕΑΒ για την ανάπτυξη και διάθεση τη συλλογή τη Αμελίπ. Σκοπό του δικτύου είναι ο διαμοιρασμό προσβάσιμου υλικού, τεχνογνωσία και βέλτιστων πρακτικών και η ανάπτυξη απαραίτητων υποδομών σε επίπεδο πολιτικών, υπηρεσιών και τεχνολογιών για την άρση των διακρίσεων σε άτομα με αναπηρίε. Στο πλαίσιο του δικτύου, δημιουργήθηκε η ΑMELIP. Το 2015, κατόπιν πρωτοβουλία τη Βιβλιοθήκη του Παντίου Πανεπιστημίου, η οποία βιβλιοθήκη ω σήμερα διατηρεί και συντονιστικό χαρακτήρα. Η Αμελίμπ είναι μια ψηφιακή βιβλιοθήκη με διάφορα βιβλία σε προσβάσιμου μορφότυπου, όπω EPUB, DAISY, DOC, PDF, MP3, Braille Ready και βιβλία σε μεγεθυμένη μορφή. Η διάθεση του υλικού τη στηρίζεται στο νόμο 4672 και στην αμελή συμμετέχουν ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες μέλη του ΣΕΑΒ, η Εθνική Βιβλιοθήκη και φορείς που εξυπηρετούν άτομα με εντυπώ αναπηρία. Η πρόσβαση στο περιεχόμενο γίνεται με κωδικού ελεγχόμενη πρόσβαση μόνο για χρήστε με την αναπηρία και υπάρχει επιπλέον διασφάλιση προστασία του περιεχομένου που διατίθεται μέσω λειτουργία ενσωμάτωση ψηφιακού αποτυπώματο χρήστη για κάθε ψηφιακό τεκμήριο που, μετα... που μεταφορτώνεται. Με είναι μια βιβλιοθήκη που εμπλουτίζεται και εξυγχρονίζεται συνεχώς. Έως τώρα έχουν αναρτηθεί ε, σχεδόν 3.000 τίτλοι, κάτω από τους οποίους υπάρχουν συνολικά πάνω από 6.000 προσβάσιμοι μορφότυποι και οι χρήστες που έχουν εξυπηρετηθεί έως και σήμερα είναι 276. Συστάθηκε στο πλαίσιο του συνεργατικού δικτύου διοθετών προσβάσιμη βιβλιογραφία και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ψηφιακή σύγκληση. Συνεργαζόμαστε επίση με την ομάδα προσβασιμότητα του ΣΕΑΒ. Η συγκεκριμένη ομάδα συστάθηκε το 2020 και αποτελείται από οκτώ συναδέλφου που εργάζονται στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, στην Εθνική Βιβλιοθήκη, στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκη, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη. Ο στόχο τη ομάδα είναι ο διαμοιρασμό τεχνογνωσία, η συγγραφή και δημοσίευση κοινών οδηγιών για την παραγωγή προσβάσιμων μορφότυπων και η διοργάνωση και παρουσίαση σχετικών σεμιναρίων. Τέλο, συνεργαζόμαστε με κέντρα που εκπαιδεύουν και υποστηρίζουν άτομα με αναπηρίε, με συνοδού, κοινωνικού λειτουργού, ψυχολόγου, ειδικού στην υποστηρικτική τεχνολογία. Και τέλο, και πιο σημαντικό, συνεργαζόμαστε με τα ίδια άτομα με έντυπο εντυ... αναπηρία, από τα οποία παίρνουμε πραγματικά ε, μεγάλη γνώση, γιατί και τα ίδια είναι εξαιρετικά αφοσιωμένα στι σπουδέ του. Ε, κατά τη διάρκεια ανάπτυξης ε, της υπηρεσίας αντιμετωπίσαμε και συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε διάφορες προκλήσεις. Ε, οι φοιτητέ και οι φοιτήτριες με εντυπώ αναπηρία στο παρελθόν, προκειμένου να προμηθευτούν το υλικό που χρειαζόντουσαν για μελέτη σε προσβάσιμη μορφή, απευθύνονταν σε διάφορα γραφεία και φορείς εντός του Πανεπιστημίου, ε, τώρα όμως και σε συνεργασία με τους συγκεκριμένους φορείς και τα γραφεία... ...και τους ευχαριστούμε πολύ για την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν... ...καταφέραμε να δημιουργηθεί ένα κεντρικό σημείο παροχής προσβάσης με εκπαιδευτικού υλικού... Ε, ...κεντρικά σε βιβλιοθήκη στο χώρο του φοιτητικού αναγνωστηρίου. Προσπαθούμε να κάνουμε τις υπηρεσίες που παρέχουμε ευρύτερα γνωστές... Και αυτό το κάνουμε μέσω διάφορων επικοινωνιακών καναλιών, όπως είναι στο σελίδα της βιβλιοθήκης, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο τύπος και η συμμετοχή μας σε διάφορες δράσεις και σχετικές εκδηλώσεις. Το προσωπικό της υπηρεσίας οφείλει να αναζητά συνεχώς ευκαιρίες ανάπτυξης, προσπαθεί και συμμετέχει σε διάφορα σχετικά σεμινάρια στον ελλαδικό αλλά και σε διεθνή χώρο, και επίση η επικοινωνία και συνεργασία με αντίστοιχου φορεί, αλλά και τα ίδια τα άτομα με εντυπώ αναπηρία, συμβάλλουν εξίσου στην εκπαίδευσή του. Τέλο, η βιβλιοθήκη διοργανώνει σχετικέ δράσει και εκδηλώσει, έτσι ώστε τα ζητήματα που αφορούν τα άτομα με αναπηρίε να γίνονται ευρύτερα γνωστά, να αναζητούνται κατάλληλε λύσει και κατά συνέπεια να, οι υπηρεσίε που παρέχονται να είναι πιο, πιο ολοκληρωμένε. Έτσι λοιπόν, η υπηρεσία μπορούμε να πούμε ότι έχει κατορθώσει να εδραιώσει την παρουσία της και αυτό αποτυπώνεται στα παρακάτω. Έως τώρα οι χρήστε μας είναι 44. Στο υλικό που έχει επεξεργαστεί και μορφοποιηθεί είναι 285 συγγράμματα και 56 αρχεία ηλεκτρονικών μαθημάτων. Καλύπτουμε πλέον ε, τις ανάγκες διαφορετικών αναπηριών, όπω ολική και μερική τύφλωση, σωματική ανεκανότητα, αλλά και δυσλεξία. Οι χρήστε μα είναι από διάφορε σχολέ του Πανεπιστημίου και όχι μόνο προπτυχιακοί, αλλά πλέον μεταπτυχιακοί και υποψήφοι διδάκτορε. Έω σήμερα έχουμε 8 αποφοιτήσει και η χρήση τη υπηρεσία είναι σταθερή και αυξανόμενη. Στόχο μα είναι να καλύπτουμε αλλά και να προλαμβάνουμε τι ανάγκε των χρηστών μα. Έτσι, λοιπόν, οφείλουμε να διατηρήσουμε αλλά και να αναβαθμίσουμε τι προσφερόμενε υπηρεσίε μέσω ποιοτικού και τεχνικού ελέγχου σε συγκεκριμένα και ορισμένα χρονικά διαστήματα, μέσω της συνεχούς επιμόρφωσης του προσωπικού αλλά και της ενίσχυσής του, μέσω της διατήρησης και ενίσχυσης των συνεργασιών, των δράσεων και των εκδηλώσεων και όλα αυτά να λειτουργούν στο πλαίσιο μιας υποστηρικτική διοίκηση. Εκτός από τη διατήρηση και την αναβάθμιση, στοχεύουμε και στη δημιουργία και υποστήριξη νέων υπηρεσιών. Έτσι λοιπόν... Στοχεύουμε στη συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό του Ιδρύματο, ώστε το εκπαιδευτικό του υλικό να μορφοποιείται και να διατίθεται ε, και σε προσβάσιμη μορφή για άτομα με εντυπώ αναπηρία. Συνεργασία με το Ιδρυματικό Καταθετήριο και του συγγραφεί, ώστε τα αρχεία που κατατίθενται να είναι διαθέσιμα και σε προσβάσιμη μορφή. Συνεργασία με την Υπηρεσία Προθήκη τη Βιβλιοθήκη, ώστε τα επιστημονικά περιοδικά ανοιχτή πρόσβαση του Πανεπιστημίου που φιλοξενεί να μετατραπούν και αυτά σε προσβάσιμη μορφή. Συγκέντρωση, οργάνωση και διάθεση ελεύθερων διαδικτυακών ηλεκτρονικών πηγών για χρήση με εντυπωναπηρία, όπω ιστοσελίδε ελεύθερη πρόσβαση με βιβλία σε προσβάσιμη μορφή. Και τέλο, συνεργασία με το διοικητικό προσωπικό του Ιδρύματο, ώστε το ενημερωτικό υλικό των υπηρεσιών να μορφοποιείται και να διατίθεται σε προσβάσιμη μορφή και αυτό για άτομα με εντυπωναπηρία. Ε, και σε όλα αυτά δεν πρέπει να ξεχνάμε το ρόλο που έχει ο ανθρώπινο παράγοντα, το ρόλο που έχουμε εμεί ω εργαζόμενοι στι βιβλιοθήκε. Και πώ μπορούμε να λειτουργήσουμε πρώτα απ' όλα εμεί οι ίδιοι ω υπέρμαχοι τη συμπερίληψη, να είμαστε βασικοί υποστηρικτέ των πρακτικών τη, αναγνωρίζοντα και υποστηρίζοντα τι ανάγκε των ατόμων με αναπηρίε, καλλιεργώντα την ενσυναίσθηση στην κοινότητα και προσφέροντα υπηρεσίε για όλου. Ευχαριστούμε πολύ.